Πάμε τώρα στα ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα της Αρκαδίας μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Θα δούμε αρκετά για την Τρίπολη και να ξεκινήσουμε με τα δεδομένα για την ανάπλαση κεντρικής πλατείας. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε τονίσει πάλι ότι αποτελεί σημείο και θέμα συζήτησης συνεχώς στην πόλη. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται στο κέντρο της Τρίπολης και είναι λογικό όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα εκεί. Σήμερα ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, ο κύριος Αλέξανδρος Κανελόπουλος, προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις και απάντησε σε ερωτήματα εκπροσώπων του τύπου για την εξέλιξη αυτού του έργου. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κανελόπουλος είναι ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά ενός περιπτέρου το οποίο κανονικά βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της πλατείας, αλλά μεταφέρθηκε λίγα μέτρα προκειμένου να προχωρήσει η πλακόστρωση της επιφάνειας της πλατείας. Επίσης είπε ότι τα περίπτερα της πλατείας θα αντικατασταθούν αφού ήδη έχουν παραγγελθεί καινούργια, τα οποία θα ταιριάζουν καλύτερα, είναι πιο σύγχρονα η εικόνα τους σε σχέση με την καινούργια εικόνα που θα παρουσιάζει η πλατεία Αγίου Βασιλείου όταν τελειώσουν τα έργα. Και αυτό το οποίο επανέλαβε ο κύριος Κανελόπουλος είναι αυτό το οποίο είχε πει και ο Δήμαρχος Τρίπολης προημερών, ότι μέσα στις επόμενες ουσιαστικά 10-15 μέρες θα ολοκληρωθεί η πλακόστρωση προκειμένου να δοθεί όλη η επιφάνεια της πλατείας να παραδοθεί στους πολίτες λύση. Βέβαια τα έργα θα συνεχιστούν περιμετρικά στις στοές προκειμένου να τελειώσει το συνολικό αντικείμενο του έργου. Τέλος, Θέμη, για το θέμα αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό που έχει να κάνει με τα ταξί τα οποία παραδοσιακά έχουν εκεί, βρίσκονται στην πλατεία. Αυτό το οποίο είπε ο Αντιδήμαρχος Υποδομών είναι ότι υπάρχει μια διαρκής συνεννόηση ανάμεσα στον ίδιο τον Δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Τζιούμι, και τους ιδιοκτήτες ταξί, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για να εξυπηρετηθούν και εκείνοι για την δουλειά τους όταν ολοκληρωθεί το έργο της ανάπλασης. Και Μινά, να περάσουμε από την υπόθεση της πλατείας και των έργων που γίνονται στην υπόθεση των ασφαλτοστρώσεων για την περιοχή. Ναι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα στους δρόμους της Τρίπολης για διάφορους λόγους. Πρώτον, είναι οι φυσιολογικές φθορές που έτσι και αλλιώς πάντοτε υπάρχουν σε όλες τις πόλεις. Ένας λόγος παραπάνω για την Τρίπολη λόγω και των καιρικών συνθήκων που επιβαρύνουν επιπλέον τους δρόμους, όχι τώρα, πάντοτε ίσχυε αυτό. Ο άλλος λόγος είναι τα έργα του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά φυσικά όλη η πόλη ήθελε, ζητούσε, διεκδικούσε τα προηγούμενα χρόνια το έργο του φυσικού αερίου. Αυτό γίνεται πράξη. Αλλά γίνεται πράξη, όπως νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους, με παρεμβάσεις στους δρόμους, με τομές, οι οποίες αφήνουν πίσω τους μια κατάσταση που επιβαρύνει το οδικό δίκτυο της πόλης. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ουσιαστικά υπάρχει ως πλάνο στο Δήμο της Τρίπολης είναι μέσα στον επόμενο μήνα να έχει υπογραφεί η σύμβαση προκειμένου να τρέξουν ασφαλτοστρώσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης. Υπάρχει ένα σημαντικό δίλη που έχει καταφέρει η Δημοτική Αρχή να εξασφαλίσει, mm-hmm. περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, και η Δημοτική Αρχή της Τρίπολης θα ξεκινήσει έργα ασφαλτοστρώσεων με δύο κριτήρια. Πρώτον, σε δρόμους που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και φθορές, και δεύτερον, σε δρόμους που έχουν και την μεγαλύτερη κίνηση οχημάτων. Αφήνουμε αυτό το ζήτημα και ερχόμαστε τώρα σε μια υπόθεση που πονάει γενικά, όχι μόνο το Δήμο Τρίπολης, γενικά όλους τους Δήμους, και αναφερόμαστε στο πράσινο, στην κοπή των χορταριών, σε ακαθάριστα οικόπεδα, και μπαίνει πολύ πιο δυνατά στην εξίσωση, γιατί μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο, δεν την έχουμε δει ακόμα λόγω καιρού, αλλά μην γίνουμε και μην φτάσουμε σε επικίνδυνα σημεία. Ναι, διανύουμε ήδη την ατυπηρική περίοδο.
Και είναι λογικό να υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και από τους πολίτες για το τι θα γίνει με την κοπή των χορταριών στην πόλη της Τρίπολης. Διότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης κάποιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς μέσα στο καλοκαίρι, και το άλλο θέμα το οποίο προκύπτει είναι ότι όσο μεγαλώνουν τα χορτάρια, ψηλώνουν, υπάρχουν σημεία μέσα στην πόλη όπου ουσιαστικά κόβεται η ορατότητα και των οδηγών σε κάποιους δρόμους. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει αυτός ο καθαρισμός. Ο Δήμος Τρίπολης θα είχε ξεκινήσει εδώ και μέρες, διότι υπάρχει μια σύμβαση με εργολάβο, όμως το γεγονός ότι είχαμε και έχουμε ακόμα συνεχόμενες βροχοπτώσεις άλλαξε για λίγο το σχεδιασμό. Και αυτό διότι, αυτό το οποίο εξήγησε σήμερα και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Λαγός και Περιβάλλοντος, είναι ότι αν κοπούν τα χορτάρια σήμερα και συνεχίσει και βρέχει καθημερινά, σε λίγες μέρες, σε λίγα 24 ώρα, θα πρέπει να πάει ξανά ο Δήμος να τα κόψει. Επειδή λοιπόν η εργολαβία είναι μία, τα χρήματα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν διαρκώς, δεν μπορεί διαρκώς να γίνεται αυτή η εργασία, στο Δήμο περίμεναν λίγες ημέρες και από την ερχόμενη Πέμπτη θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες στο σύνολο της πόλης. Αφήνω αυτό το ζήτημα. Πριν πάμε στα αθλητικά που θα μας πεις μια σημαντική είδηση. Στην αρχή του δελτίου ο Γιάννης Στεφανής μας είπε ότι ήταν θερμό, έτσι να το πω, το κλίμα μεταξύ του Κώστα Βλάση και του Κυριάκου Μητσοτάκη, εν αντιθέσει με το παγωμένο κλίμα που επικράτησε σήμερα στην Κορινθία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ξέρεις κάτι, έχουμε τίποτα νεότερο για το τι γίνεται τέλος πάντων? Θέμη, ότι υπάρχει άριστη σχέση ανάμεσα στον Κώστα Βλάση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι κάτι καινούριο. Ότι το ζήτημα της περιφέρειας θα μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα μετά τις 25 Ιουνίου, επίσης είναι βέβαιο. Τώρα, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μέχρι να σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη για την περιφέρεια Πελοποννήσου, και το λέω αυτό και σε σχέση με τον Κώστα Βλάση. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό πως όταν ένα πολιτικό πρόσωπο κάνει αγώνα, στην προκειμένη περίπτωση για τις βουλευτικές εκλογές για το κόμμα του, δεν μπορεί την ίδια ώρα να μιλά για άλλα ζητήματα. Αν προκύψει θέμα επιλογής της Νέας Δημοκρατίας για την περιφέρεια και έχει να κάνει με το πρόσωπο του Κώστα Βλάση, αυτό θα ανοίξει σίγουρα από τον Ιούλιο και μετά. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία εξέλιξη μέχρι τότε, ανεξάρτητα από το εάν ο Παναγιώτης Νίκας επέλεξε στις 21 Μαΐου να ανακοινώσει πρόωρα την υπηρεσία. Και με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Και τη στιγμή που το κόμμα του έδινε μάχη για τις εκλογές. Για τις εκλογές, ναι, εκείνη η μέρα νομίζω ότι ήταν μια πολύ άστοχη κίνηση που ήδη έχει σχολιαστεί αρκετά. Μινά, να μας δώσεις την αθλητική πάσα πριν πάω στη ΣΥΣΥ. Αστέρας Τρίπολης. Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης έχει καινούργιο προπονητή, έναν παλιό του προπονητή. Ο λόγος για τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος άντεξε μακριά από τον πάγκο του Αστέρα μόλις ένα χρόνο. Οι δρόμοι τους ενώθηκαν ξανά. Το Μάιο του 22 έφυγε ο κύριος Ράσταβατς. Τον Ιούνιο του 23 επιστρέφει και μάλιστα με συμβόλαιο 2 ετών. Θα γίνει μια συνέντευξη τύπου τις επόμενες ημέρες όπου θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Είναι αλήθεια ότι από το 19 μέχρι το 22 η συνεργασία των δύο πλευρών ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και μάλιστα το 21 ο Αστέρας κατέληξε έκτος και έπαιξε play-off. Τα πράγματα την επόμενη χρονιά δεν πήγαν τόσο καλά. Έπεσε ο Αστέρας στην 8η θέση. Χώρισαν για λίγο οι δρόμοι των δύο πλευρών, όμως ξανά ο Μίλαν Ράσταβατς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Αστέρα της Τρίπολης για την επόμενη διετία.